Δυστυχώς οι μελέτες που είχαν εκπονηθεί είχαν προβλήματα με σημαίνια ότι δεν είχε προηγηθεί η έκθεση του φυσιολογικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε το πρώτο έγγραφο που πρέπει να πήγε στον ίδιο. Ευτυχώς είχαμε γεωτεχνικά, ουσιαστικά μέσα σε 15-20 μέρες κάναμε τις μελέτες όλες τις αρχές. Θα φτάσουμε σε επίπεδο οριστικής μελέτης έως και μελέτης εφαρμογής. Έχουμε πάλι απαλλαγή από τον εντατολικό στόχο για την εντός οικισμού. Έχουμε κολλήσει μελέτη για τον άγριο χώρο που δεν υπήρχε και έχουμε κολλήσει ειδικές μελέτες για αγροτικό χώρο. Αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το πρόγραμμα. Μαζί με την άδεια που θα εκδοθεί αυτές τις μέρες, άδεια οικονομής, είναι ικανοποιητικά ώστε να μπορούμε να πάρουμε το OK για την ένταξή του. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπουδαίο και αυτό το έργο, πολύ σπουδαίο εγώ, και στο Συμβούλιο παίρνουμε δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση είναι για να καταθέσουμε την αίτηση για το τεχνικό δελτίο του έργου και το δεύτερο είναι να εκδίδουμε τις μελέτες όπως αυτές τροποποιήθηκαν για να έχουν την αίτηση του Υπουργείου. Σε αυτόν τον αγώνα έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γραφείο της Ρέντε Πλάνη, που είναι ο Μανώλης Μαρτάς, και έχει βοηθήσει και πολύ η ζωή του, που είναι η τεχνικό μας. Και βεβαίως όλη η τεχνική υπηρεσία του Δημοσίου. Στο γράμμα μου έκανε το καλό ότι δεν υπήρχε ζήτημα συντελεστή, γιατί το σχολείο το οικόπεδο του είναι εντός οικισμού, άρα έχει συντελεστεί, υπάρχει συντελεστή για να πάω το πίσω. Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο στην χώρα, όπου και αυτό έχουν καταθέσει το φιλολογικό πρόγραμμα με την ίδια διαδικασία. Και εκεί, όπως ξέρετε, και πήραμε από αυτό στην καλύτερη φορά στο Συμβούλιο για την εναλλάξη του ενός κομματιού του. Θα πάρουμε λοιπόν το φιλολογικό πρόγραμμα, αλλά στην χώρα τη μεγαλύτερη καθυστέρηση κυρίως οφείλεται στην κατεξέλιξη όρων δόμησης, δηλαδή στο να πάρουμε μεγαλύτερο συντελεστή για το κτίριο. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης οι ιδρύσεις από τα συναρμόδια τμήματα του Υπουργείου Οικισμού, Βυζαντινά, νεότερα, γενικά εκεί δεν έχουν μεγαλύτερα πιστεύεις. Αν η χώρα δεν είχε το ίδιο αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσε να έχει ακριβώς την ίδια ταχύτητα που έχει το γάμο. Θα μπορούσε να είμαστε ακριβώς το ίδιο σημείο. Θα μπορούσαμε δηλαδή σήμερα να μιλάμε για δύο τεχνικά παιδεία και θα είμαστε βέβαια πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά δυστυχώς είμαστε πιο πίσω και ακριβώς πρέπει να πάρουμε αυτό το κατεξαίρεση συντελεστή. Νομίζω ότι θα πάρω έτσι το ένα ζήτημα για τις μελέτες και το δεύτερο καταθέτω για την οικονομική. Thank you.
υφίστανται, όλοι μας κάνουν τις αναθέσεις, τις κλασικές. Η μία είναι για την ανακύκλωση, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία. Και το δεύτερο είναι για να μπορέσουμε αυτές τις εργασίες που ήδη εκτελεί τα μηχανήματα της αναπτυξιακής, είτε από κατάσταση πλημμυρών, είτε από κατάσταση σημείων, είτε και εργασίες που κάνουν τώρα στην Ματερή για την κατάσταση του συστήματος του Σούκου. Οι άνθρωποι που λένε κάτι τέτοιο κάποια στιγμή πρέπει να ικανοποιηθεί και να πληρωθούν τα ασφαλιστικά τους, τα πετρέλαια και ό,τι άλλα έσοδα έχει τέτοιο. Αυτά είναι για την ασκευή του Σούκου. Τι να κάνουμε σε αυτό το Παίρναμε ένα μακαρό,
κυβέρνηση περιφερειακού συμβουλίου και μετά πάει ΕΦΕΚ. Αυτό κάνει το. Έχει τελειώσει ο χώρο για την πέρση, τώρα δουλεύει η χώρα και δηλαδή ένα δρόμο τώρα μέσα στα εννέα. Αυτό ο δρόμο πάει για μέσα. Προ πατούρια. Ναι. Αυτό μπορεί και πρέπει να μπει. Όλοι, Πέτρο, όλοι οι δρόμοι. Όλοι. Γιατί είναι καινούριο ανοιγμένο ο δρόμο. Ο Μανάκη τώρα έχει πάρει την κατάσταση αυτή που είχαμε αφήσει εμεί στο επαγγελματικό. Του λένε από την αρχή. Άκουγε. Όχι, δεν πήγε το δεν φαινόταν ο δρόμο αυτό που μένα γι' αυτό. Άκουσε με, ο Μανάκης θέλει το πολιτική φωτογραφία. Έχει και το δεσμό δρόμο που μάθησα. Δεν αφήσω να δω την φωνά. Ποιο τα μικρόφωνα. Ενώ ο τελευταίο δρόμος που μάθηκε είναι πριν το 34. Λέω ότι θα Μανάκης θα κάνει το αποτύπωση. Το δεσμό το πολιτικό συμβούλιο θα μας κάνει. Εμείς θα κάνουμε τα ραγαλούμε ένα μέρα από το δρόμο πλέον. Έτσι θα κάνουμε τα συμβούλια. Μήπως πρέπει να κάνουμε για αυτούς κάποια αίτηση για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να μπορεί να μην υπάρχει στην φωτογραφία να μην υπάρχει. Πέτρο, δεν υπάρχουν οι νόμοι μας. Είναι αλήθεια οι νόμοι μας. Δεν ξέρω αν καταλάβεις. Κατάλαβα. Το 99% των δρόμων είναι αλήθεια οι όλοι. Ο μοναδικός δρόμος που είναι χώρα. Χώρα. Καβριό. Να περαστούν όλοι οι δρόμοι και εδώ στο συμβούλιο θα τους δούμε και πώς θα τους δούμε να τα πράξουμε.
εκτελέσεως των κυβερνησιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με την ενδεκάθη του 2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 23η 2010 απόφαση του ΜΑΤΟ, η οποία προσφέρει από τους. Στις συνεπές εκπληρωτήσεις ήταν παραγωγή. Βόσο Παρέα, Δημοτικός Σύμβουλος, Μαμάρη Ευαγγελία, Δημοτική Υπάλληλος, Πολύς Αμπιανή, Δημοτικός Σύμβουλος. Δημοτικός Υπάλληλος. Παραλύτε τις κάποιες εργασίες μεταφορές. Ωραία αποζημίωση πρωτοτύπου επιστηλοφόρου 200 ώρες. Ωραία αποζημίωση προτυπού 100 ώρες. Ωραία αποζημίωση διαμορφωτήρα 180 ώρες. Που γραφοδοτήθηκαν από την εταιρεία Εμαρίνης Κοινώνησης Αντάκτυρος όλων των μελεσίων, οι οποίες εκτελέστηκαν καλώς. Το ρίχνει το δεύτερο των κοινωνικών, την μόνο να συμπληρώσω ότι επειδή ο σύνδεσμος έκλεισε πέστωση τέτοιων, ξεχωρίσαμε την εταιρεία που διαχειριζόταν τα σπίτια να κάνει από μια ανάπτυξη κάθε δίνη. Αυτό λοιπόν είναι το έργο μου για να λάβει το κομμάτι μόνο σα. Αντίστοιχα για το κόμμα, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Δεν θα σα κρατάω τίποτα από τα κουτέλια. Να καταλαβαίνω την τελική βιβλιοσκέψη που έγινε το 2017. Επιτόπου στον χώρο της Ουαρτερής, ούτως ώστε
να μπορούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι να δουν πώς διαχειριζόμαστε το σκουπίδι μας, ποια ήταν η κατάσταση πριν και ποια ήταν η κατάσταση σήμερα. Αυτό θα μπορέσει να αποδείξει στον κόσμο όλο παντού πώς το νησί της Άγκου μπορεί πια με άλλο τρόπο εναλλακτικό να διαχειριστεί το σκουπίδι. Αυτό θα γίνει μόνο το Σάββατο σε 11 η ώρα μέχρι τις υπολογίσματα μέχρι 12.30 η ώρα. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση, την οποία είναι καλεσμένη αρκετός κόσμος και δημοσιογράφοι και κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν καθηγητές δήμαρχοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι της εταιρείας και δική μας βέβαια, για να δουν τη διαχείριση των τρόπων των οποίων θα δουλεύει το εκδήλωση. Θα πάρετε πρόσκληση όλοι βέβαια για αυτή την εκδήλωση και να ανοίξω μια παρένθεση την επόμενη μέρα που είναι η στρογγυλή τράπεζα του Μουσείου Λαμπορίνη, που είναι κάθε χρόνο, μετά από την εκδήλωση, γύρω στη 1,5 ώρα, θα είναι μια εκδήλωση με την μη κυβερνητική οργάνωση Fit on Earth, όπου θα μιλήσουν ευρωβουλευτές με θέμα τουρισμός και περιβάλλον. Πώς δηλαδή διαχειριζόμαστε το περιβάλλον και το χρησιμοποιούμε για την τουριστική ανάπτυξη των ανθρώπων. Επίσης θα είναι πολύ σημαντική εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιάσουμε και κάποιοι δημοσιογράφοι της προηγούμενης που θα είναι εδώ. Αυτή η εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο με αυτή την εταιρεία με διάφορες αιτίες που δημιουργήσει. Όσον αφορά τώρα, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, η οποία έχει χαλάσει πολύ φαιά ουσία, θα χρησιμοποιούμε το μηχάνημα ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το σπίτι μας. Ξέρω και σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα οριστικά με την έννοια ότι έχουμε τα βάσια, έχουμε τα υπόλοιπα κινητά, τα μη σπίτια. Όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που σιγά σιγά συσσωρεύεται και διαβόλυνται. Όμως, από τη στιγμή που γίνεται το πληθωματερή σημείο, δεν μπορεί να πάει τίποτα άλλο κίνηση. Πρέπει να δούμε και να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο κάποια από αυτά τα υλικά να χρησιμοποιήσουμε. Ψάχνουμε λοιπόν τέτοιες μεθόδους. Και το επόμενο ζήτημα που όπως έχουμε πει είναι το κύριο καθήκον μας, είναι η τελική διαδικασία με την οποία θα προχωρήσουμε στην ανάθεση της μελέτης, η οποία πρέπει να, να την ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες για το νέο ΦΠΗ, ούτως ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα στις διαδικασίες και βεβαίως η διαδικασία με την οποία θα ξεκινήσουμε και θα αναδιοργανώσουμε εκ βάθμων το σύστημα της ανακοίνωσης. Είναι αλήθεια και είναι πολύ παρήγορο ότι οι εθελοντικές ομάδες έχουν πάρει πρωτοβουλία για να μπορέσουν να βοηθήσουν το κομμάτι της ανακοίνωσης. Είναι πολύ σπουδαία η κοινωνία να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Κανένας και εταιρικά άμα συμμετέχει την κοινωνία μπορεί να το πετύχει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά τη διαδικασία, την οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο ενημέρωση και εκδηλώσεων των συλλογών, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε με αυτό το ικανοποιητικό το κομμάτι της ανακοίνωσης. Επίσης, το Πολυτεχνείο έχει ζητήσει, έχει κάνει ήδη μια τεχνική έκθεση με την οποία μας ορίζει κάποια πράγματα και έχει ζητήσει μάλιστα την προκαταβολή από το ποσότητα που αναθέσει 30.000 για να δουν οι μελετητές να μπορούν να δουλεύουν. Αυτά είναι όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την διαδικασία με την οποία θα προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα κενό εδώ. Ένα κενό είναι το εξής. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην δαιματοποίηση των ανακοινώσεων υλικών. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κόπο και η παραγωγικότητα του συστήματος αυτού είναι πολύ μικρή. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα αγώνα και να δούμε έναν δεματοποιητή πολύ σύγχρονο με το οποίο θα μπορούμε να αποκτήσουμε μεγάλη παραγωγικότητα και να μειώσουμε τα εργατικά κέντρα. Αυτό δεν είναι, οι τιμές είναι αρκετά μεγάλες και δύσκολες. Προσεγγίζουν, α πούμε, καταλάβετε, ένα μεταχειρισμένο δεματοποιητή αρχίζει από 60.000 και φτάνει μέχρι και 100 και 200 και 300.000
πάνω από αυτά που παράγουμε σήμερα, σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αρχίσει μια πάρα πολύ. Είναι βασικό που πρέπει να δείξουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί ακόμα και αν η αντίκρωση πήγαινε πάρα πολύ καλά, πάλι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα υποδοχής των υγειών από κομιδείς τους και μεταφοράς τους. Δηλαδή εκεί το ζήτημα της θεματοποίησης πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σας λέω πρέπει να το δούμε κάπως συγκεκριμένα και να ανοίξουμε τη διαδικασία σε σχέση με την διαδικασία της ανακύκλωσης της ολοκλήρωσης. Όσον αφορά τα ζητήματα κομμωτοποίησης, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε διαδικασία σιγά σιγά εκπαίδευσης, ειδικά στα χωριά των ανθρώπων που μπορούν να παράξουν κομπόστ και μάλιστα κανείς ποιότητα για αυτή η φασολογία για την χρήση, ώστε να μπορούμε να παράγουμε κατά το δυνατόν ελάχιστα σκουπίδια. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μία μοναδική συνεδρία σε σχέση με το κομμάτι της ανακύκλωσης, ώστε να μπορούμε να μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για να αναλύσουμε το θέμα σε βάθος. Θέλω να πω Λοιπόν, τα λεπτομέρειες είναι κάποιο τρόπο που μεταφέρονται και ποιος θα αναλαμβάνει.
μιλούμε για χρηματοποιούνται με το χέρι του δυστυχώς, όπως σας είπα πριν, σε δύο πρέσες. Η μία πρέσα βάζει μόνο χαρτί, αυτή που έχει κάνει εδώ ο κύριος Κολέμης, και στην άλλη, όπως έχει δώσει η εταιρεία, χρηματοποιεί τα πλαστικά. Δυστυχώς, οι χρηματοποιήσεις των πλαστικών είναι τραγικές. Δεν υπάρχει περισσότερο πράγμα. Μόλις γεμίσει η αποθήκη, έρχεται η ενταλίκα, φορτώνεται και θα βγαίνει σε συμβασιοποιημένο χώρο, σγίζονται έτσι και με βάση τα κιλά που παραδίδουν εκεί, η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης δίνει κάποια χρήματα με βάση τον τόνο στο δίκτυο. Εντάξει. Τι έσοδα είναι ο Δήμος από το κύκλος αυτό. Τα έσοδα είναι με βάση τα κιλά που παραδίδουμε στον χώρο της ανακύκλωσης. Ζητίζονται και τα παραδίδουν. Θεωρούν ότι είμαστε πολύ κάτω σε επίπεδο ανακύκλωσης με σχέση με το στόχο, έτσι. Και γιατί όταν ζητήσαμε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, μας είπαν ότι είσαστε πολύ καλά το στόχο και το εξήγησα ότι για να φύγει το αυτοκίνητο με κάτι τέτοιες διαδρομές δεν είναι σαν να βγαίνει στην αυτοκίνητο μέσα που γεννήσει μέσα σε ένα χιλιόμετρο. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, δείτε ένα σχετικό το απάντησα, έτσι. Και ευτυχώς το έχουμε και τις γύρες. Αυτό είναι το μέσο μας. Αυτοί κάνουν την τεράστια επίσης που είναι ανακύκλωση. Αυτοί κάνουν την τεράστια επίσης. Έχουμε να παίρνουμε κάποια χρήματα από την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Οι λευκές συσκευές υγεία μας έχουν στείλει 4 κοντέινερ και είναι κάποια χρήματα τα οποία έχουν να παίρνουμε. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών αλφαέξω. Άλλη δεν. Λοιπόν, εγώ τώρα ξέφυγα από εκεί. Καταλήγοντας θέλω να σας πω τα εξής. Το μηχάνημα είναι στημένο και έτοιμο να λειτουργήσει. Το Σάββατο θα γίνει μια δοκιμαστική επίδειξη λειτουργίας του δημοσιογράφου. Κανονικά συνεχίζει τη λειτουργία του. Από την επόμενη μέρα κανονικότατα. Θα υπάρχει προσωπικό επιτόπου για να εκπαιδεύσει το δικό μας προσωπικό και μάλιστα θα υπάρχει χημικός μηχανικός ο οποίος θα είναι μόνιμο υπεύθυνο της εταιρείας. Για τα υπόλοιπα σας είπα πρέπει να φέρουμε στο επόμενο μέσο συμβούλιο την ανάσταση της μελέτης, αν δεν έχουμε άλλα προβλήματα για τον νέο φοιτητή. Και το παιδιτικό προχωράει όχι με καθοδηγητικό ρυθμό για την αποκατάσταση του κάτω. Να σας πω τελευταία στενή είδηση είναι ότι οι αναλύσεις του νερού της θάλασσας στον χώρο των σπουδών είναι εξαιρετικές. Τα δείγματα είναι μηδενικά. Αυτό το βεβαίω ο υπάλληλο του Δήμου και προβολή σήμερα και μάλιστα έκανε συγκεκριμένο τρόπο περιγωνικό τη αναλύση των νερών μαζί με το Γεωργείο και μου είπε ότι τα δείγματα αυτά έχουν μηδενικό. Είναι απολύτως καθαρά. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο όριο στη θάλασσα σήμερα. Εκεί είναι μηδέν όλα τα δείγματα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο πραγματικά γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ίσως ενδεχομένως προβλήματα. Είχαμε συστήσει την Επιτροπή
έχουμε τέσσερις δημιουργούς ΑΕΗ. Είναι ο κύριος Ουσέδιος Δημοντάου, η Καθερίνα Κονιδά, ο Μεταξάς ο Γιώργος και ο Λιχώστας ο Κλάρος. Αυτοί είναι οι τέσσερις ΑΕΗ που έχουν στο πάνω Δήμο. Και μπορεί να είναι τεχνικός, δηλαδή πηγή που στέλνει, ο οποίος ή οποιοςδήποτε σίγουρος του Δήμου. Άρα τροφοποιούνται την πρότασή μας. Πάντα δεν είχαμε ποτέ πρόταση. Η πρόταση είναι να είναι στην Επιτροπή Αυθαίρετων Στατικών Μέλος και πρόεδρος ο κ. Ισίδωρος Νικολάου με τον κύριο Κώστα Κλάρα και την κυρία Παρδιά Ρεμένη και αναπληρωματικούς τον κύριο Μεταξά, την κυρία Κολυβά, ένας του άλλου, και αναπληρωματικός της κυρίας Παρδιά να είναι ο κύριος Μεγόρας. Θα ξαναπώ. Πρέπει να ξαναπώ. Ισίδωρος Κλάρας. Τακτικά μένει και έχει τις παλιά μου μένει. Αλλά πληρωματική με αξάς, κοντιβά, τελειώρα. Επίσης, το ίδιο πρόβλημα είχαμε στο επόμενο θέμα της ΟΕΤ, το έλεγχο ενώ έπρεπε να τη συγκροτήσουμε με αυτό τη γενιά του Ιδιού, τη συγκροτήσαμε με αυτό το λάθος, προτείνουμε την ίδια επιτροπή, κουλά ο Σίδωρος και παλιά μου τη Ρήγη. Συμφωνεί και εξηγήσουμε το ένα θέμα. Έχει οργανισμό εσωτερικό.
είναι δυνατόν και το επιθυμείτε να έχει την πολυσυχία αφορά τον λογαριασμό του Δήμου στο μέλλον, στα 5, 10, 20 χρόνια, να μην παραμεληθεί από κανέναν τον προεκτέα του Στυλού, αν το προσλαμβάνετε, ισχύει το 10-1, δηλαδή 10 φεύγουν το Δήμο, ένα φεύγουν, απλά είναι η πρόβλεψη του πώς μπορεί να είναι ο μελλοντικός Δήμος Άνδρου, όταν δημοσιονομικά θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τους ανθρώπους αυτούς που σήμερα πιστοποιούμε και χρειαζόμαστε για να την πλαισμίσουμε. Διάρκωση των υπηρεσιών του Δήμου και τη διάρκωση των κεντρικών υπηρεσιών έχουν καταγραφεί όλες οι αρμοδιότητες και τα υπαγόμενα σε αυτές τις δύο κατηγορίες των υπηρεσιών του Δήμου και την υπηρεσία και την διάρκωση των υπηρεσιών υπαγόμενα αρμοδιοτήτων. Σήμερα, σε οργανική σχέση με το Δήμο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 44 μόνιμοι υπάλληλοι και επιπλέον 23 με προσωρινές θέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου, δηλαδή σύνολο 67 άτομα αυτή τη στιγμή υπηρετούν με μόνιμη σχέση με το Δήμο και υποσχοφαγισμένες θέσεις. Η συνολική κατάσταση που προβλέπει ο ΕΕ να έχει ο Δήμος είναι 114 υπάλληλοι συν 23 που είπαμε πριν προσωποπαγής, οι οποίες όταν κενώνεται η θέση τους, δεν θα αποκλείσουν. Και σε αυτό βγαίνει ότι οι νέοι υπάλληλοι που ζητάει ο Δήμος, που προβλέπει στις οργανικές του θέσεις, είναι 70. Ένα σύνολο δηλαδή 114 υπάλληλοι, συν 23, δηλαδή 137 υπάλληλοι με μόνιμη σχέση για όλες τις κατηγορίες των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτή τη στιγμή από τον κλάδο του ΙΕ, δηλαδή από τις κοινωνικές εκπαίδευσης, υπάρχουν 13 υπάλληλοι, ζητούνται 8 νέες θέσεις και προκειμένου να γίνουν 21 νέες θέσεις από παιδιωτικού, κλασικών διοικητικού οικονομικού, κοινωνιολόγων, οικονομικού λογιστικού, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, προγράμμων μηχανικών, περιβάλλοντος κοινικών και περιβάλλοντος απλό. Στο πλάνο κάθε έψιλο, κάθε έψιλον υπηρετούντες υπάλληλοι είναι 9 τεχνολογικούς εκπαίδευσης, δηλαδή, και ζητούνται άλλοι 8 για να γίνουν αξιόλου 17. Τι που ζητούνται είναι τεχνολόγων μηχανολόγων, επισκεπτικών υγείας, κτηνιάτρων, πληροφορικής, διοίκησης μονάδων τροφικής αυτοδιοίκησης, δημοτικής αστυνομίας, προεκπονικιοκόμων και τουριστικών επαγγελμάτων. Στο κλάδο ΔΕΕ, με ο κλάδο που έχει τις περισσότερες θέσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 και 6, 14 υπάλληλοι και ζητούμε 34, γιατί είναι ο κλάδος που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ζητούνται ΔΕΕ, νέες θέσεις και δημοτικής αστυνομίας 2 ηλεκτρολόγων, ένας μηχανοτεχνικών ανθρωπίνητων, ένας ηλεκτροτεχνικών ανθρωπίνητων, 3 χειριστών περιμάτων νεύρων, 9 οδηγών ανθρωπίνητων, 2 τεχνικών νεωτικών και ένας ΔΕΕ μαγείων, είναι και άλλα σύνολο 34 νέες θέσεις. Στις υποχρεωτικές εκπαίδευσης θέσεις υπάρχουν 8, ζητούν άλλες 20 και αυτές κατανέμονται ως εργάτες καταλληλότητος, 6, ίδρυψης,
χώρα στο γανόμενο του Δήμου που βρέθηκε στο αυτοτελές του γραφείου δημάτου με τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες, ένα ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝΙΚΤΙΚΟ στο ιδιαίτερο γραφείο και ένα δικό μου έμπιστη εντολή στην νομική υπηρεσία υπακόμενα αφαιρθεί στο Δήματο μαζί με την νομική αστυνομία που επίσης στο Δήματο υπάγεται, όπου προβλέπονται συνολικά τρεις θέσεις, δύο και ένας ο προϊστάμενος. Προβλέπεται το αποτελέσμα προγραμματισμού και πληροφορικής με τέσσερις υπαλλήλους, έναν ΠΕ οικονομικού δημοτικού, ένα ΤΕ διοικησιμών αγροτοπικής αυτοδιοίκησης, ένα ΤΕ πληροφορικής και ένα διοικητικό, να αναδιώνει στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, παρακολουθούν σε κανονική τεταρτούς, επιχειρησιακό, τεχνολογίες πληροφορικής και κανονική πληροφορική προγραμματισμού της θέσεων ΟΕΗΚΑ. Το αυτοτελέσμα τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης με έξι θέσεις και οπόν κλείδω γεωγικών εκμεταλλεύσεων εποχών υγείας των οικών αφήσεων και διοικητικών. Η διεύθυνση καθαριότητας και ποιότητας ζωής και το δούμε παρουσίαση με πολιτικής προστασίας με έξι υπαλλήλους, ένα γεωπόνο, ένα σε διοικητικό και έξι εργάτες νεκροκραφείων. Το τμήμα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων με 31 υπαλλήλους, ένα διοικητικό, 10 οδηγούς, 10 εργάτες καθαριότητας, 6 καθαρίστες σχολικών κτηρίων που υπάρχουν ήδη, 2 ίσον έψιλον καθαρίστες εσωτερικών χώρων που υπάρχουν ήδη και από ένα δέλτα έψιλον και ηλεκτροτεχνίτη και μηχανοτεχνίτη για το συνεργείο των οχημάτων. Το αποτελέσμα κοινωνικής προστασίας και παιδείας του πολιτισμού με τις υπαλλήλους, με κοινωνιολόγο, πολιτικό πιστεύω υγείας, με τον Υπηκόμο, βοηθό με τον Υπηκόμο και ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ μαγείων αφορά τον παιδικό σταθμό αυτό, να μην ξενίζει κανένα. Η διεύθυνση ειδικών υπηρεσιών, το οποίο είναι διεύθυνση, με τμήματα των ειδικών υπηρεσιών με 12 άτομα, 10 διοικητικούς ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, έναν διοικητικό και έναν εξονέστημο βοηθητικό προσωπικό. Αυτά τα παράξενα υπάρχουν και αυτό και ταυτοποιούνται γιατί θα πρέπει να τοποθετηθούν σε υπάρχουσες θέσεις. Το τμήμα και με 7 υπαλλήλους που ήδη υπάρχουν και το αποτέλεσμα οικονομικών υπηρεσιών με έναν διοικητικό τον ομολόγο, έναν οικονομικό λογιστή, 3 διοικητικούς λογιστές, 3 ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ διοικητικούς και έναν ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ εσόδου. Σύνολο 9 άτομα. Η διεύθυνση κολεοδομίας περιβάλλοντος και τεχνικών υπηρεσιών με 3 τμήματα, γιατί υπάρχει τροποποίηση σε αυτό που έχει δραστεί, θα είναι μια διεύθυνση με 3 τμήματα. Το τμήμα κολεοδομίας και περιβάλλοντος με 6 υπαλλήλους, έναν ΠΕ αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, περιβάλλοντος, τοπογράφο μηχανικό και ηλεκτρομόλογο μηχανολόγο, όχι για ΠΕ την εμπορολογία και ένα ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ διοικητικό. Η διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών, το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών συγγνώμη, διότι η διεύθυνση είναι όλο μαζί, με ένα ΠΕ πολιτικό μηχανικό, ένα ΠΕ ηλεκτρομόλογο μηχανολόγο, ένα ΠΕ τεχνολόγο μηχανολόγο, ένα τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό, 2 τεχνολόγο πολιτικών μηχανικών έργων και ένα ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ διοικητικό. Αυτό είναι το τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών, το υπάρχον, των τεχνικές υπηρεσίες δηλαδή. Και πάμε στο τμήμα συντήρησης, σύλληψης και αποκέντρωσης που έχει πολλά προβλεπόμενα άτομα, γιατί αφορά και τους δυναμικούς, βιολογικούς κλπ. Και προβλέπονται ένα ΠΕ περιβάλλοντος συντηρητών, ένα τεχνολόγο μηχανολόγο, 3 τεχνίτες εργατικοί, 3 ηλεκτρολόγοι, 2 χειριστές μηχανημάτων έργων, ένα βοηθός χειριστών μηχανημάτων έργων, 3 εργάτες σύλληψης, ένα εργάτης υγρονομέας υπάρχει, 3 εργάτες αποκέντρωσης και 4 εργάτες βοηθητικού προσωπικού τεχνικών υπηρεσιών. Οι αναγνωριότητες που αφορούν το αρχείο
γραφείο Δημοτική Κοινότητα του Γαβρίου, το γραφείο Δημοτική Κοινότητα του Ορφείου και το γραφείο Δημοτική Κοινότητα του Βατσίου είναι αυτέ που βλέπετε, όλε όσε που σήμερα, δηλαδή η ιστορικά θέματα, η ψηφιακή, ο αποδαπίδη, η υποστήριξη τη τοπική κοινότητα και των τοπικών κοινοτήτων τη πράξη ΟΒΕ με 10 υπαλλήλου που υπάρχουν και στο διοικητικό που διαβάζουμε πριν και οι οποίοι θα έχουν αρμοδιότητε στι αποκεντρωμένε υπηρεσίε του Δήμου. Στο προσωπικό είναι τις 18 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και τις 10 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για τις εποχιακές και τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες είναι αυτές που προσλαμβάνουν όπως τώρα αυτές οι καλοκαιρινές των οκτάμινων ή των τρίμηνων ή όσων μηνών αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο προσωπικού. Αυτές μπορούμε να προσλαμβάνουμε είναι οι μόνες πάντα με την έγκριση του Υπουργείου, προκειμένου να επιβεί η διαφορματοποίηση δαπάνη τέτοιου τύπου. Όσο αφορά την διάθεση του οργανισμού, ακολουθήθηκε η διαδικασία τη συγκρότηση μια επιτροπή από του προϊσταμένου των υπηρεσιών, τέθηκαν οι προτάσει, πήγαν στην ΕΕΤΑ και στην ΤΕΚ, στον κ. Τομαΐ, δόθηκαν οι ανάλογε κατευθύνσει από εκεί, έγινε νέα συνεδρίαση τη επιτροπή. Βγήκαν τα αποτελέσματα, έγινε συγκρότηση της τελευταίας αποστολής όπως προβλέπει ο νόμος, τέθηκε και στο Σύλλογο των Υπαλλήλων του Δήμου που πλέον έχει συγκροτηθεί και να προέρχεται υπόψη και λειτουργεί και θεσμικά προβλέπεται η νομοδότησή του, δεν έχει ψήφο αλλά όμως νομοδοτεί με τη διάρκωση του ΟΕΗ και έχει καταλήξει την ψήφιση της εκτελεστικής επιτροπής να έρθει και απόφαση του. Ξαναλέω ότι από αυτού εδώ δεν θα πάμε ούτε μισό. Έχουν πει μόνο οι θέσει. Προβλεφθεί απλώ να υπάρχουν θέσει όσων πιθανόν θα μετατραπούν από την ομορφιακή αυτοδιοίκηση, που είναι ήδη δηλαδή υπάλληλοι, ώστε να μπορούν να μπουν σε υπάρχουσα οργανική θέση για να μην συγκροτήσουν προσωπική θέση, η οποία μετά θα παραμείνει και νύχτα. Όσο αφορά νέου ανθρώπου, το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί παρά μόνο να κάταξει από άλλη υπηρεσία να έρθει, δεν θα μας δώσουν παρά με τον κανόνα του 10% πρόσληψη νέου υπαλλήλου, όπως ισχύει και όλους. Αυτό είναι ερωτικό το θέμα του κεματικού. Δηλαδή, αν πάει
ίδιοι είναι τόσο το ποσό που προβλέπει ο Κουστό. Η διαδικασία δεν αλλάζει, δεν κάνει κάτι άλλο για να τι μπορεί να το δικηγορικό σύλλογο. Το οργανώνουμε αυτό πότε συντάχθηκε. Τώρα τις μέρες έχει γίνει δουλειά, ας πούμε, μηνών. Θα είδα λοιπόν, εδώ φαίνεται το τραγικό αυτό που σας είπα του θέματος πριν, ότι αν είχαμε κι εμείς αυτή την εισήγηση έστω δύο μέρες πριν να ρίξουμε μια ματιά, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Και αμέσως εδώ βλέπουμε, ας πούμε, εργάτες καθαριότητας για όλο το Δήμο να δουν 6. Ο αριθμός αυτός είναι ικανοποιητικός, πιστεύετε. Ο προβλεπόμενος. 18 θέσεις διαφόρων δημοτικών καθηγητών των ανταποδοτικών αναγκών και εστασίων και 10 διαφόρων δημοτήτων. Κατάλαβα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχετε λίγο μελέτη τώρα, δεν διαφωνούμε τώρα, πιστεύω ότι έχετε προκύψει. Έχει προκύψει ως εργασία. Έχει καμιά ματιά τώρα μέσα σε μισή ώρα, δεν υπάρχει. Έχει προκύψει ως εργασία των υπηρεσιών του Δήμου και με βάση την εξής αρχή, δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα οργανόγραμμα 500 ανθρώπων, γιατί αυτό πάει πολλά στα αποδοτικά. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε από αυτούς, ούτε κλάσμα, δυστυχώς. Με βάση τον κανόνα 1001, όσους πάρουμε, θα τους πάρουμε με μετάταξη ή από βάση του εξής. Αλλιώς, δεν υπάρχει. Και η μεγάλη αδυναμία μας είναι το κομμάτι της καθαριότητας. Και ευτυχώς τώρα που δώσαμε τις θέσεις, τις 10 θέσεις, 5 οδηγούς και 5 εργάτες καθαριότητας με 8,5 σύμβαση, και ξεκινήσαμε την διαδικασία και τους πάρουμε και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα αυτοκίνητά μας. Και γι' αυτό θέλω να τους και επίσης, ευτυχώς που φώτισε ο Θεός τον Υπουργό και επέτρεψε να κάνουμε ομολογές καθαριότητας. Δηλαδή, ούτε να το μιλάμε, ούτε ομολογές καθαριότητας, και απ' την άλλη να ξαναδείτε το εξής. Στους εποχιακούς δήμους όπως είμαστε και εμείς, όπου το καλοκαίρι είμαστε εργατικούς και με χειμώνα χωριά, και αυτό συμβαίνει παντού, σε όλες τις κοιτάδες, δεν μπορεί να πάρεις ένα μόνιμο προσωπικό για να δώσεις χειμώνα καλοκαίρι, γιατί αυτό σε γονατίζει οικονομικά. Και αυτό έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα, είτε με τις εργολαβίες, είτε με τους εποχιακούς. Μα τι ισορροπία έχει. Το μεγάλο λόγο του θες Ιούνιο-Αύγουστο, άρα δεν είναι Ιούνιο. Να πω ότι οι 10 και 16 θέσεις αντιπροσωπεύουν ένα μέλλον όταν το παρόν έχει 3 εργάτες και 3 οδηγούς μονίμως. Κοιτάξτε πώς δουλεύουν. Μονίμως έχουν 6 και προβλέπονται 20 συν 18 οι έκτακτοι. Αν αυτούς δεν μπορούμε να καθαρίσουμε, δεν νομίζω ότι παίζει ζήτημα να πάμε κι άλλο. Δηλαδή συνολικά προβλέπονται 20 συν 18, 38 άτομα και καθαριότητα ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Δεν γίνεται. Από αυτούς κανέναν δεν θα πάρει μην ανησυχεί και μην έχει αγωνία καθόλου. Και για να συμπληρώσω την αισιόδοξη αυτή νότα που έδωσε ο κ. Κεραγιώτη, επειδή θα μας βάλουν προσέξτε να κάνουμε αποτίμηση της εργασίας όλων αυτών των ανθρώπων, θα δει κάποια στιγμή στο Συμβούλιο ο όρος να αυξήσουν τα αποδοτικά τέλη. Δεν ξέρω ότι αυτά είναι πολύ πιο τοποθετικά. Τα τέλη καθαριότητας. Δηλαδή σκεφτείτε να πρέπει να ανεβάσουν τα τέλη για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το αποδοτικό. Γιατί τώρα η υπηρεσία οικονομική του Δήμου λέει ένα έργο χ. Υπάρχει πρόκληση στον προϋπολογισμό και έχουμε τα έσοδα. Δηλαδή τα έσοδα που έχουμε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό μας τα έχουμε. Αν δεν τα έχουμε δεν επιδρύνεται. Καταλαβαίνετε λέω. Άρα δηλαδή έχουμε αθροιστικά πολλά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να πούμε πάνω να μαζέψουμε 3 εκατομμύρια από αυτά που μας κοστάνε. Άρα πρέπει λοιπόν να πήγε 10. Τα μαζέψαμε. Δεν τα μαζέψαμε 3 εκατομμύρια.
άλλο χωριό εκεί και εσύ στον κόλπο. Θυμόσαστε κάποιε τεχνικέ που να έχουν στον κάτω δήμο κάποιοι γονεί για να τα βρουν. Για τα ταξί αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι έχουν γίνει κάποιες δολοφονίες στο αφορματοφόρο του
κάνατε συντρούσα και σας υπενθυμίζω ακόμα ότι ο ίδιος ο Κάδα έχει πάρει χρονιά ακόμα και εδώ φυλασσότανε. Δεν ζούμε σε κοινωνία αντίον, δεν λέω τίποτα για κανένα, αλλά μην αμφισβητείτε ότι πολύ, πολύ καλά κάποιος δεν έδωσε χρονιά. Δεν θα το επιτρέψουμε και δεν είναι θέμα ούτε 5 ούτε 10.000 ευρώ. Ούτε πανεπιστημιακές εκπαίδευσης. Απλά να και να τα πούμε, να μην μπορούν να κάνουν κάποια αυτό που θα ήθελαν. Υπάρχουν πολλοί που δεν θα ήθελαν να λειτουργήσει ο ΣΥΚΟΣ και να πετύχει αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Είναι ένα ρίσκο, το ξέρουμε, το απάντησε χίλιες φορές, αλλά από εκεί μέχρι που να αφήσουμε στην τύχη τα πράγματα είναι μεγάλη απόσταση. Δεν θα τα αφήσουμε για κανένα από του λόγου. Απλά είναι στον κατοχυρούσουμε και θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό που ρώτησα πριν με τα συνεργεία στα χωριά. Μέσα σε αυτή την εργολαβία που θα βγάλουμε για την καθαριότητα στα χωριά που έχουν γίνει διάφορες εργασίες θα δούμε και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που παλιά γινόταν για τους συγκεκριμένους περιοσταθμούς και την μεταφορά των ανθρώπων. Αλλά θα γίνει σε πιο συγκεκριμένα σημεία, έτσι έχει στην εταιρεία και μπορεί να μεταφράσει. Θα το κάνουμε, αλλά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέχρι στην μεγάλη βολαδία που θα κάνουμε τα παλιά μας. Αυτή μας έχει πειράσει τέλος πάντων και αυτή που περάσουμε στο παλιό συμβούλιο. Δεν μπορούμε πια να δίνουμε 3 και 4 και 7 και 1000 και 1000 σε εργολάβους για αυτές τις δουλειές. Θα γίνει μία εργολαβία και θα γίνει μία εργολαβία. Μέσα εκεί μπορούμε να βρούμε. Το πρόβλημα της μαζί είναι αντικειμενικό. Είναι αντικειμενικό στα χωριά. Ένα κράτο. Και ανοιχτά βήματα. Σε μερικά χωριά το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι τα χωριά η μορφολογία τους. Όπου για να πας μία σακούλα που πήρε στο σταθμό διανύσει 180-200 σκαλιά ή 600 μέτρα. Λογικό είναι να χρειάζεται ένα συνεργείο με τα ζώα και όπως είπαμε παλιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε ποια χρονιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε ποια χρονιά. Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και στα λιβάδια και στις στενιές, στα πίτια, στην Βουρκωδή. Όχι. Για να δεν γνωρίζω, δεν έχουν πει άλλα, αλλά και άλλα χωριά έτσι. Από κάτω δεν πρέπει να πάει. Εγώ θέλω ένα θέμα το οποίο έχει αντικειμενικές δυσκολίες. Τώρα, ποια χωριά έχουν το πρόβλημα αυτό, θα το λύσετε εσείς, είστε. Θα το ξέρετε εσείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω την άποψη του κύριου Σουσιώδη για το αν το συνεχίζει είναι χειρότερο ή καλύτερο από τα λιβάδια, για το αν το κοκκίνο είναι το ίδιο, για το αν το ακροβάτο είναι επίσης καλύτερο ή χειρότερο, για το αν η άλλη είναι καλύτερη ή χειρότερη. Γιατί κατά την δική μου αντίληψη, έχοντας περπατήσει και το τελευταίο σπίτι τέλος πάντων, δεν βλέπω καμιά διαφορά. Ή λοιπόν πρέπει να πούμε γενναία, οι ανοιώτες θα βγαίνουν από το σπίτι, θα αφήνουν τη σακούλα τους, θα πηγαίνουν στο σταθμό, θα πάρουν το αυτοκίνητο τους με τα πόδια και εμείς θα βάζουμε άτομα να την παίρνει, ή θα πούμε ότι ο πολίτης θα πηγαίνει τα προβλήματά του εκεί που υπάρχει κάποιος. Είμαι της δεύτερης αντίληψης, είχε γίνει ξανά ιστορία, αλλιώς είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά και δεν θα πρέπει να βάλουμε ένα υπάλληλο του Δήμου σε αυτή τη διαδικασία, αφήνοντας κάποια χωριά. Στην περίπτωση που θα πείτε το ναι, να βάλουμε λοιπόν έναν εργάτη για όλο τον χρόνο στα χωριά. Κόρφα, το κόρφα. Να βάλουμε το κύβο. Να βάλουμε το αυτοκίνητο. Να βάλουμε. Μα εάν βάλουμε 12 εργάτες καθαριότητας, έχουμε 3. Βγαίνουν γύρω στα 12 χωριά που πρέπει να βάλουμε. Για να μαζεύουν το σπίτι, να το πιέμουν στον κάδο, συγγνώμη, να μην κάνετε εσείς τον προϋπολογισμό. Συγγνώμη, αλλά η βασική υποχρέωση του Δήμου είναι η καθαριότητα. Όχι, κάντε λάθος. Η βασική υποχρέωση του Δήμου είναι η καθαριότητα. Να μαζέψει τα ανακοινήματα από τους πόρους που πάνε στα αυτοκίνητα. Όχι το σπίτι. Από πού και πήρε το σπίτι. Πού το είδατε αυτό. Σας άκουσα με προσοχή. Να πω κι εγώ αυτό που θέλω.
ειδικά το χειμώνα, κατοικούν οι περίληπτες. Ειδικά το χειμώνα. Πώς θα υποχρεώσουμε αυτούς τους ανθρώπους να διανύουν 100-150 σκαλιά και 800 μέτρα για να μειώνουν τα σκουπίδια καθημερινά στον σταθμό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω ποια χωριά είναι αυτά. Θα σας πούν οι προέδροι πού υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, έτσι ώστε να μπουν κάποιοι κάλοι σχετικά κοντά στα σπίτια. Όχι αφού έξω από κάθε σπίτι κάτος, αλλά να μην διανύει ένας κάτοικος 200 σκαλιά, όπου είναι 80-70 μετάλλες σε ηλικία. Και δεν νομίζω να έχετε διαφορετική γνώμη για αυτό, κύριε Τρατόπουλο. Δεν νομίζω. Θα σας εξηγήσω τη γνώμη μου παράδειγμα. Οι συνθήκες διαβίωσης στην Άνω είναι γνωστές. Ειδικά το χειμώνα δεν έχει καθόλου επιπτώσεις. Προφανώς δεν έχετε εκτιμήσει, όχι δεν το ξέρετε, γιατί ζήσατε, πόσοι ζουν στα χωριά το χειμώνα. Άνθρωποι που ζουν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα που το ξέρετε καλά. Ειδικά για τις ταινίες το χειμώνα, να πούμε πόσα σπίτια είναι ανοιχτά. Που είναι γέροντες, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, των δύο χεριών. Όμως θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι κάτοικοι να εκπαιδευτούν, γιατί μέσα είναι το χειμώνα. Αυτό θέλω να πω. Αφήστε με λίγο να σα σκέψω. Η υπηρεσία καθαριότητος δεν είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται στο να πάει στο σπίτι να πάει στις άλλες. Έχει μόνο τρεις εργάτες που είπαμε. Δεν έχει άλλο. Το ξέρετε. Και αυτό είναι πολύ λογικό να περικόπτει και να στείλει στα σημεία που πρέπει. Ειλικρινά, ψυχάξετε έναν άνθρωπο προπολογισμό, στον οποίο στα 11 χωριά που έχουν τέτοιες αποστάσεις θα βάλουν και από ένα καθαριστή με 8-10 χιλιάδες το μήκο χρόνο, τόσο παίρνανε. Δηλαδή 120-130 χιλιάδες ευρώ για να πηγαίνει το σπίτι. Και για ποιο λόγο αυτό θα πρέπει να είναι να πάει το Δήμο τη στιγμή που δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Υπήρχε μια διαδικασία τέτοια που έγινε, ας το πούμε, παρέμεινε εθνικό δικαίωμα, γιατί οι πόλεις πρώτων των χωριών εκτίμησαν ότι από τα βήματα που είχαν, τα ανταποδοτικά, βάζανε και αυτοί να πάει. Κάτσε δικαίωμά του. Σήμερα ο Δήμο μπορεί να κάνει του τελευταίου σπίτι τη άλλη μεσολογή, βάψα από το σπίτι. Δεν το θεωρώ σκόπιμο. Πιστεύω ότι είναι παράλογο. Να δούμε τις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν δυνατότητα να το δούμε με άλλο τρόπο. Δεν θέλω να δείξω με κάποιο τρόπο, αλλά βάζοντα έναν υπάλληλο για το καρεκόνιο, εγώ προσωπικά δεν σκόπιμο. Λοιπόν, σημαίνει να μιλήσουμε και για το καλό που είναι πώ πρέπει να συμβεί το λοιπόν, να δούμε τις περιπτώσεις όπου είναι κάποιοι άνθρωποι σε απομάκρυνση.
θέσει. Να διανύει κάποιο 80 μέτρα. Να μην είναι 300 κιλά. Να διανύει 30 σκαλιά. Όχι, μπορώ να το συνδυάσω. Είναι στο λόγο και δεν το κάνω. Δεν υπήρχε στενά από τέτοιο. Ο στενά από τέτοιο δεν υπήρχε παραπάνω. Δεν υπήρχε. Αυτό να βγάλω. Άρα πρέπει να γίνει παντού τώρα. Για να δείξω κάτι που θα στάξω. Τι είναι, 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 τι είνα
μήνυση από την Δημαρχία της χώρας κατά το μελό του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει κοινοποιηθεί αυτή τη μήνυση με εξόδου στο Δήμο. Το μελό του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την Δημαρχία της χώρας. Γιατί θέλω. Δεν το ξέρω. Πρόσφυγα σήμερα από την κυβόρα της περιπτώσης, συμβαίνει μια τελευταία υποκλητή μήνυση. Κατά το μελό του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει κάποια. Δεν το έχω πει. Και έχει κοινοποιηθεί με εξόδου. Τα ερωτήματα αυτά δίνω στην
μόνο ποινή. Αλλά εγώ απάντησα είμαστε την ανακοίνωση. Δεν πήρα, δηλαδή γνωρίζουμε ότι 300 τόνους παράγουμε το μήνα, περίπου σαν σκουπίδια, αλλά δεν καταλαβαίνετε για πόσους τόνους διώκουμε σε χαρτί, σε πλαστικό, σε γυαλί. Δηλαδή, με αριθμούς, έστω με ένα ποσοστό. Οι μας αριθμοί που έχουμε είναι τα παιδιά αποστολής που θέλουμε κύριο. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κύριο. Μέχρι περίπου υπολογίζω αυτή τη στιγμή ότι προλάβουμε 2.400 τόνους. Αυτή αρχή της λειτουργίας, έτσι. Μετά από την παρέλαβη. Ήταν 350 μέχρι τέλος του χρόνου. Υπολογίζεται ότι καμιά μεταλλιά τόνους δεν λειτουργήσε ότι άλλο. Όμως, αυτό είναι ως κλάδο που σπιτιόμενος πολύ μικρό. Εμείς πρέπει να πάμε το 50%. Δηλαδή πρέπει εμείς το καλοκαίρι να πιάσουμε 77,5 τόνους ανακοινώσεων υλικού. Την ημέρα. Δήμαρχε, ο Κώστας ο πρόεδρος εδώ που είναι το σούπερ μάρκετ, εγώ είχα αρκετό καιρό να πάω κάτω. Γιατί είχα ένα απόγευμα και είδα τι σπαγιστάκι είναι ο άνθρωπος. Και λέω τι κάνει, ρε. Λέω να γίνει ο Σιλίτας, θέλω μόνο που στην Αδύνα. Σωστό. Προσέξτε. Και μου έδειξε κάποια χαρτιά που έχει, που πάει το χαρτί πέρα, πληρώνει τον προσωπικό και του περισσεύουν και μετά. Πόσο θα δείξει. Και μου είπε ότι θα δώσει το σύντομο χρόνο που είναι μόνο να πέσει τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους που έχουν κλείσει. Σταμάτη, και άλλοι, άκουσαν, και άλλοι επιχειρηματίες φέρνουν προεξαρτητές τους και προεξάρτητα τα χαρτιά του πάντα που είναι σαν διαπέρα. Είναι συμφέρουσα δέντες. Απλώς... Δεν το κάνουν όλοι οι δύο γονέους και όλοι αυτοί. Απλώς για τους μεγάλους παραγωγούς καρτιού, όχι συμφέρει. Ο Βρετός και ο Ιατήρης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια στην περιοχή Αγία Νεούσα. Στον πρώτο πρόβλημα. Πάμε στο πρόβλημα στο πέρι. Πάμε στο πρόβλημα. Κατεβαίνουμε τον και θα αναλάβουμε την υποχρέωση ο Δήμος
Συμβούλιο δεν είναι ψάχνω. Άρα πρέπει να το βάλω στο Συμβούλιο. Δεν είναι ψάχνω το θέμα, έτσι. Απλώς κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί εν ώψη της σύμβασης με την βοήθεια στο σπίτι, το πρόσφυγμα.